Αλλάξουμε κλίμα, τις απόψεις του σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει το διαδίκτυο στη διάδοση της γνώσης, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί αυτό να αξιοποιηθεί δημιουργικά στο πλαίσιο του σχολείου, κλήθηκαν να αναπτύξουν οι μαθητές που συμμετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις πρώτη ημέρα διεξαγωγής τους. Το θέμα της έκθεσης θεωρήθηκε από τους περισσότερους υποψήφιους εύκολο, ενώ κατά το πρώτο μέρος εξετάσεις του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας κλήθηκαν να αναλύσουν ένα σχετικό με το θέμα κείμενο του Πάσχου Μανδραβέλη. Πρεμιέρα με το μάθημα της έκθεσης ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Το θέμα της έκθεσης που επιλέχθηκε από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων αφορά το ίντερνετ, τη χρήση του στο σχολείο, τη θετική και την αρνητική του πλευρά. Οι μαθητές που διαγωνίστηκαν στο μάθημα της έκθεσης τόνισαν ότι σε γενικές γραμμές το μάθημα ήταν εύκολο, αναφέροντας ότι υπήρχε σωστή προετοιμασία από τους μαθητές. Εντάξει, τα περιμέναμε τα θέματα, δεν ήταν κάτι που να μην περιμένουμε. Εντάξει, σχετικά εύκολα ήταν. Εντάξει, εύκολα ήταν τα θέματα, αρκετά βατά ήταν. Το θέμα ήταν για το διαδίκτυο. Εντάξει, πιστεύω ήταν κάτι το οποίο όλοι πλέον γνωρίζουν. Άμα είχες και λίγη έμπνευση, εντάξει, κάτι μπορούσες να γράψεις. Εντάξει. Διάβασες αρκετά. Εντάξει, αρκετά, ναι, σχετικά, αλλά και αυτά που έπεισαν δεν ήθελαν και πολύ διάβασμα. Δηλαδή και μια μέρα να έχεις διαβάσει συγκεκριμένα για μένα αυτά που είδα. Εντάξει, τα έβγαζες. Ναι, ήθελε και λίγη τύχη, ας πούμε. Εντάξει, όλα παίζουν ρόλο, πιστεύω, στην έκθεση. Είχαμε το μάθημα της έκθεσης. Το θέμα ήταν εύκολο γιατί έπεσε διαδίκτυο. Ελπίζω να τα πήγα καλά. Θα δείξει. Διάβασες, είσαι δηλαδή από τους μαθητές που έχει διαβάσει αρκετά. Ναι, διάβασα αρκετά, οφείλω, από αυτή τη χρονιά και ελπίζω να τα μυθιστώ στο τέλος. Τι στόχους έχεις βάλει? Στόχους έχω για στη φυλάκων. Οι μαθητές τονίζουν ότι θα βάλουν τα δυνατά τους προκειμένου να καταφέρουν να εισαχθούν στην τριτοβάθμια σχολή που επιθυμούν. Καλά ήταν. Καλά ήταν. Δεν ήταν πολύ δύσκολα τα θέματα. Εντάξει. Καλά ήταν σχετικά. Είναι αυτό που λέμε για διαβάσεις και το σημερινό μάθημα. Σε έκθεση. Και για διαβασμένους και για διάβαση μπορούσαμε να γράψουμε όλοι. Εσύ τι προσωπικά του πιστεύεις, ότι έχεις γράψει καλά? Ναι, καλά πιστεύω ότι έγραψα. Τι στόχους έχεις? Δεν ξέρω τώρα να τις πιάσω, αλλά έχω να τις πιάσω. Ναι, έκθεση. Ήταν αρκετά βατά τα θέματα. Ήταν εύκολα. Και για μέτρους μαθητές και για καλούς μαθητές. Ήταν εύκολα. Ελπίζω πως γράψαν αρκετά παιδιά. Τώρα θα φανεί. Εμένα προσωπικά μου φάνηκαν εύκολα. Συνολικά 92.259 μαθητές βρίσκονται στα εξεταστικά κέντρα για να δώσουν τη δική τους μάχη για να καταφέρουν να μπουν σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν. Περιοδία στα έργα που αφορούν στον δρόμο Κομωτινή-Κίρτζαλη πραγματοποίησαν από κοινού ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Άρης Γιαννακίδης με τον Δομάρχη του Κίρτζαλη. Κατά τη διάρκεια της επίβλεψης των έργων, τονίστηκε ότι ο δρόμος αυτός που θα συνδέει τις δύο περιοχές είναι δρόμος συνεργασίας, ενώ σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να παραδοθεί μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Τις εργασίες που αφορούν στην ολοκλήρωση του οδικού δικτύου που θα συνδέει το Κίρτζαλη με την πόλη της Κομωτινής παρακολούθησαν ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Άρης Γιαννακίδης με την Ομάρχη της Βουλγαρικής περιοχής.